Παρά το διαφορετικό τόνο από αυτό που είχε η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνα τη Ρωσία, σήμερα το Κρεμλίνο διατήρησε τι επιφυλάξει του αναφορικά με την επιχείρηση. αν οι πληροφορίε για την εξόντωση του Αμπού Μπαγκράλ Μπαγκδάντι είναι επιβεβαιωμένε, θα μπορέσουμε να τη χαρακτηρίσουμε ω σοβαρή συνεισφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική στη μάχη κατά τη διεθνού τρομοκρατία. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου πάντω δήλωσε ότι η Μόσχα είχε κάποια πληροφόρηση για τα γεγονότα. Τα στρατεύματά μα πράγματι ήταν αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόουν που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Πεσκόφ όμω απέφυγε να πει αν οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ενημερώσει τη Ρωσία για την επιχείρηση πριν την πραγματοποίησή τη ή αν είχαν παράσχει κάποιε πληροφορίε σχετικά με αυτήν. Σε αντίθεση με το Κρεμλίνο, το Υπουργείο Άμυνα υποτίμησε το ρόλο του Μπαγκδάντι, αναφέροντα ότι ο θάνατό του δεν θα είχε υπηρεσιακή σημασία για την κατάσταση στη Συρία ή τη δράση των μαχητών του Ισλαμικού κράτου στην περιοχή του Ιντλίπ στη Συρία. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, δήλωνε ότι ο θάνατος του Αμπού Μπάκρα Αλ-Μαγδάτη αποτελεί σημαντικό βήμα στη μάχη εναντίον τη διεθνού τρομοκρατία. Το ΝΑΤΟ παραμένει δεσμευμένο στη μάχη εναντίον του κοινού μας εχθρού, του Ισλαμικού κράτους. Η δολοφονία του αλ ήταν ένα μόνο μέρο τη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτου, δήλωσε ο πρόεδρο τη Γαλλία. Η καταπολέμηση συνεχίζεται στο πλαίσιο του διεθνού συνασπισμού μέχρι την οριστική οργάνωση. Αυτή είναι η προτεραιότητά μα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργό τη χώρα, Κριστόφ Καστανέρ, κάλεσε σε αυξημένη επιφυλακή τι αστυνομικέ διευθύνσει τη Γαλλία με στόχο να αποτραπούν πιθανέ επιθέσει αντεκδίκηση για το θάνατό του. Την ανακούφισή του για την εξόντωση του άλλοτε ηγέτη του Ισλαμικού κράτου εξέφρασαν οι συγγενεί των θυμάτων του. Είμαι περήφανο και χαρούμενο με τα νέα τη δολοφονία του Αμπού Μπακ Αλ Μπαγκδάτη, αυτού του διεφθαρμένου ανθρώπου που έπληξε την εικόνα των μουσουλμάνων και του Ισλάμ. Και η Κίνα ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί προσεκτικά τα γεγονότα και δήλωσε την προσήλωσή τη στον αγώνα κατά τη διεθνού τρομοκρατία.